κάνουν διδακτικά. Έτσι, έτσι ώστε να μας δίνεται όλο και περισσότερο ευκαιρία να συναντιόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου τέτοια μέρα θα βρισκόμαστε ελεύθεροι πίσω στο χωριό μας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αμήν. Επί ευκαιρίας να σας ανακοινώσω ότι στις 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων και θυμάτων της εισβολής στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Μούταλλο, ομιλητή των δήμαρχων Μόρφου κ. Μπίτα. Στις 29 του Σεπτέμβρη προγραμματίζεται η ετήσια χοροσπερίδα στην Πάφο. Τώρα σας καλώ σε μια μονόλεπτη σιγή για τους ήρωές μας και για τα θύματα της εισβολής. Ούτε πάβετε να είστε και γαλινιώτες οι περισσότεροι εξ όσου γνωρίζω. Όλοι. Άρα είστε άνθρωποι της γαλήνης, αλλά και της προσφυγιάς. Και είμαι και εγώ άνθρωπος της προσφυγιάς, έτσι έχω τις ίδιες συγκινήσεις όπως ο Φιδίας, γιατί είμαι θασάρξ εκ της σαρκός σας και οστούν εκ των οστέων σας. Τον ποταμό του Κάμπου τον εγνώρισα πρώτα μέσα από τα βιβλία και από έναν άνθρωπο δικό σας που έγινε καμπρός του χωριού μας, τον Άθοντον Κουντούρη, ο οποίος ήταν γειτονάς μας και φίλος στενός και σε πολλά ομοειδεάτης δημοκράτης άνθρωπος. Μέσα από αυτόν τον δρομολόγιο των ανθρώπων που γνωρίσαμε στα χρόνια της ελευθερίας, ύστερα μετά που άνοιξαν τα οδοφράγματα, εμείς που έτυχε να φτάσουμε τα χωριά μας μόνο 12 χρόνια, αισθάνθηκα ένα βαθύ πόθο και μία ευθύνη σε κάθε χωριό, αφού με έφερε ο Θεός να γίνω Μητροπολίτης της περιοχής μας, να το επισκεφθώ. Πιστέψετε με, παρόλο που είμαι από τη Ζώθια, η καρδία μου, η ψυχή μου αναπαύτηκε σε δύο τόπους. Στον Άι Μάμα του Μόρφου και στον και στους Σόλους. Ξέρω ότι για σας η Σόλη είναι η ψυχή σας. Εγώ πολλές φορές, όταν είμαι σε συναισθιάσεις ανάλογες των μορφητών, τους λέω να μην τονίζετε μόνο του Μόρφου και τον Άι Μάμα, αλλά κι ούτε μόνο το, όταν λέμε σόλους, να εννοούμε το θέατρο. Κάτω από το θέατρο είναι η βασιλική του Αγίου Αυξηβίου. Ήταν χωράφι του πατέρα μου, σε κάνω τα παλωτρίο, με 1000 το χωράφι. Ευτυχώς που το κάμα. Λοιπόν. Τα πού τα κοτσάνια. Αυτή η εκκλησία είναι η πιο σημαντική για μας τους ορθόδοξους χριστιανούς όλης της περιοχής. Το σούτο μάλλον για σας. Γιατί εκεί είναι τα πρώτα βήματα του χριστιανισμού για όλη την περιοχή της Μόρφου. Είτε ορεινή, είτε παιδινή περιοχή. Ο Άγιος Αυξήβιος που γιορτάζεις τώρα στον Αστρομερίτη. Όχι να πούνε αυξήσεις. Αυτή η εκκλησία είναι πάρα πολύ σημαντική. Σκεφτείτε ότι μετά το 2003, όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, ήρθε από την Αμερική ένας αρχαιολόγος. Τον επήγα στον Άγιο Μάμα. Πού άρεσε η εκκλησία. Εκεί είναι σχετικά διατηρημένη, η μόνη. Και μετά τον επήγα στα ψηφίδωτα του Αγίου Αυξηβίου στους Σόλους. Και μου είπε, αν δεν τρέξετε τώρα να κάνετε έργα, θα καταστραφεί το χριστιανικό σας παρελθόν. Δεν θα έχετε αποδείξεις αρχαιολογικές ότι είστε χριστιανοί. Πραγματικά έτρεξα πάρα πολύ γι' αυτό. Χάρη τη Θεού, εσυντηρήθηκαν τώρα όλα τα ψηφιδωτά.
εμπήκαν διάδρομοι να μην τα πατάνε. Και έτσι αυτό που δεν έγινε κατορθωτό να γίνει στην Πάφο, στα ψηφιδωτά, σε μια ελεύθερη κυπριακή δημοκρατία, το κατορθώσαμε μέσα από διπλωματία βυζαντινή να γίνει στους όλους. Για σας λοιπόν και για μας όλους τους πρόσφυγες, η σόλη σημαίνει όχι μόνο το αρχαιοελληνικό μας παρελθόν, αλλά και το χριστιανικό μας παρόν. Να πω ότι αυτόν τον χωράφιν, έτσι για να ξέρετε κάποιοι, που είπε η κυρία, μου έλεγε ο παπάνδρεας ο Μάντης, άνθρωπος από τα μέρη σας. Η γυναίκα του είναι από τον ποταμό του κάμπου, η παπαδιά. Η αρετή μου έλεγε την ιστορία ότι ήταν ένα ωραίο χωράφι, μου λέει, και βάλαμε δεσπότη μου και κάναμε κάτι πατήσιες τόσες. Άνεδρες. Και είχαμε μία γιαγιά, λέει. Η γιαγιά της παπαδιάς, η οποία προς τα τέλη της ετυφλώθηκε και τους έλεγε, Μαρία νομίζω ήταν η γιαγιά, γιέ μου, ενώ ήταν τυφλή, την εφώτιζε ο Θεός και έβλεπε φως κάτω από το χωράφι. Κάτω από την τάδε κονναρκάν έλεγε τους, βλέπω φως, κάτι έχει εκεί. Έλα γιαγιά, είναι η ιδέα σου, έλεγαν οι νεότεροι. Πέρασαν τα χρόνια και ήρθαν οι Καναδέζοι και έκαναν ανασκαφές. Και εκεί που έβλεπε η γιαγιά φως, ευρέθηκε η εκκλησία του Αγίου Αυξηβίου. Έγινε και ο τάφος του Αγίου Αυξηβίου. Γι' αυτόν ένας αρχαιολόγος, ο Άγγλος Νίλ, γράφει το μυστήριο των σόλων. Ο Άγιος είναι εκεί και μας περιμένει. Και όταν θα γίνει η ελευθερία, μακάρι, που θα γίνει, μακάρι, σε σχέδιο που έχει ο Θεός και άρχισε να το εφαρμόζει, και τα πρώτα του εφαρμοσμένα σχέδια είναι τα προβλήματα της Συρίας. Μέσα από αυτά τα προβλήματα αρχίζει η ελευθερία του τόπου μας. Μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει ο κύριος Φιδίας Χαραλάμπου και εσείς. Να έχετε σχέση, να έχετε ιστορία. Που αύριο στον ποταμό του Κάμπου, στη Γαλινή, στο ξερό, του Μόρφου, στη Ζώθια, να μην είμεθα αποξενωμένοι. Να είμεθα άνθρωποι οικοί και γνωστοί. Αλλά να ξέρουμε και την ιστορία του τόπου μας. Λαοί που δεν έχουν ιστορία είναι μόνο για τα πανηγύρια. Και τα πανηγύρια διαρκούν μίαν ημέρα και μετά χάνονται. Η ιστορία δεν χάνεται ποτέ. Ο κύριος κάτι θέλει να πει. Που είσαι ρε σαν βανεχογραφήσεις. Στο ρεφρέν. Σαν την μάνα κανείς δεν σε προσέχει και χαράς όποιος διέχει. Όσο και ένα όρφανο μάνα για μάνα του ζητήσει. Παραστενά, παραστενά, Καϊμάνα, μάνα, μάνα, Σεγιώ,
Γιάννη και το βάση της γενέκας, σε κάποια εντύπωση. Κυρία μου! Yeah.